πολεμήσουν τα βασανιστήρια. Και άλλοι τρόποι υπάρχουν. Από νομοθετικά μέτρα υλοποίησης, επαναλαμβάνω, υλοποίησης των νόμων που τιμωρούν τα βασανιστήρια, όχι να έχω νόμο μόνο να τιμωρεί τα βασανιστήρια, αλλά έχω νόμους, να έχουμε και νόμους να υλοποιούνται οι έλεγχοι αυτοί. Πέραν από αυτούς τους ελέγχους υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί πράγματι να αποδώσουν. Όταν γίνονται τέτοιες ανακρίσεις, να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ο υπερασπιστής, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Χωρίς αυτόν να μην γίνεται τίποτα, να μην υπογράφει την απολογία του. Ένα μέτρο ωραίο. Δεύτερο μέτρο. Μπορούν να μαγνητοφωνούν ή να μαγνητοσκοπούν την ανάκριση ή την προανάκριση. Περιορίζει και αυτό πάρα πολύ τα βασανιστήρια. Να πάμε παραπέρα. Εάν στις αίθουσες όπου γίνονται οι ανακρίσεις, στα δωμάτια αυτά όπου γίνονται οι προανακρίσεις και είναι κλειστός κανείς, κλεισμένος εκεί μέσα, αν έχουν την εικόνα του Χριστού, του πρώτου που βασανίστηκε, να την έχουν όμως βασανιζόμενο με τον αγκάθινο στεφάνι κλπ, θα συνετίσει κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι όλοι κακοί. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί μέσα στον μηχανισμό δίωξης του εγκλήματος και στις αστυνομίες. Υπάρχουν καλοί, αλλά λόγω κακών νόμων, κακομαθαίνουν και αυτοί και κάνουν πολλές φορές υπέρβαση της αρμοδιότητας με υπερβάλλοντα ζήλο και γίνονται κακοποί και οι ίδιοι. Γίνονται πλέον αλήτες εν στολή. Διώκουν το έγκλημα εγκληματώντας οι ίδιοι. Εάν λοιπόν έχει μια εικόνα του Χριστού βασανιζωμένου, έτσι όπως ήταν, ρημαγμένο στην κυριολεξία, ο καθένας θα είναι διαφορετικός. Θα προσέχει τον άνθρωπο που ανακρίνει. Δεν θα τον κακοποιεί, δεν θα τον βρίζει, δεν θα τον φτύνει, δεν θα χειδεολογεί. Και ούτε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ποτέ. Όχι. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Κάποια πραγματάκια λοιπόν, με ευκαιρία την γιορτή αυτή, θα έλεγε κανείς, την ημέρα κατά των βασανιστήριων, της κακοποίησης των γυναικών, πρέπει να τα πούμε. Διότι ο άνθρωπος έχει την τάση, θα το ξαναπώ πάλι και πάντα θα το λέω, όταν ασκεί μια εξουσία ανέλεγκτη, έχει την τάση να κάνει κατάχρηση. Πρέπει να ελέγχεται. Και όταν ελέγχεται, θα συνηθίσει μετά και η έξι θα γίνει δευτέρα φύσης και θα συνηθίσει πλέον στον καλό, στον πολιτισμένο τρόπο. Ακόμη και χώρες, το λέω, όπως είναι η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα σύνταγμα φοβερό, με φιλελεύθερους θεσμούς. Και εκεί ακόμη όταν μπορούν τα διοκτικά όργανα, πολλά από αυτά, όχι όλα, έχει και άριστος, το λέω και πάλι προς Θεού, όταν είναι ανέλεγκτα και ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος ή ο καταδικασμένος είναι μόνος του και δεν μπορεί να τον δει κανείς πίσω από τείχους και να τους ελέγξουν, υφίσταται κακοποίησης. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Δυστυχώς ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο είναι χειρότερος από το κτίνος. Γιατί και τα θηρία, αν δεν πεινάν ή δεν τα πειράξεις, δεν έρχονται να σε φάνε εκτός από την τίγρη που της αρέσει να βλέπει αίμα. Homos homus lupus λέγανε οι Λατίνοι. Ο άνθρωπος στον άνθρωπο είναι λύκος. Δυστυχώς είναι πάνω από λύκος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα να λαμβάνονται θεσμοί. Και παρόλη την πρόοδο που έχουμε, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σήμερα στον 21ο αιώνα, παράδειγμα με το Μεσαίωνα ή πριν 200 χρόνια ή 300. Παρόλα αυτά όμως, το φαινόμενο της κακοποίησης και του βασανισμού του ανθρώπου υπάρχει. Μάλιστα, θα σας πω ότι στα πρώτα συντάγματα της Ελλάδος, το Σύνταγμα της Επιδαύρου, έλεγε ότι τα βασανιστήρια καταργούνται διαπαντός. Και όμως δεν καταργήθηκαν διαπαντός. Και το επόμενο σύνταγμα του Άστρους απηγόρευε τα βασανιστήρια. Και το επόμενο σύνταγμα της Τριζίνος απαγόρευε τα βασανιστήρια. Και όλα τα συντάγματα απαγόρευαν τα βασανιστήρια. Μέχρι και το σύνταγμα της Χούντας. Εάν δείτε το σύνταγμα του 1968 ή του Παπαδόπουλου, απαγόρευε τα βασανιστήρια. Και τι βασανιστήρια δεν γίναν την περίοδο της επταετίας. Και το κακό είναι ότι άνθρωποι που είχαν και ένα φόβο έτσι στη θρησκεία. Στυλιανός Πατακός για παράδειγμα. Άλλοι. Ήτανε θρήσκοι. Με το βιβλιαράκι του βίου των Αγίων και το συναξάρι πήγαιναν. Αλλά το θεωρούσαν ότι δεν είναι αμαρτία, είναι θεάριστη πράξη να κακοποιήσω τον άλλο. Να τον τουμπανιάσω στο ξύλο για να του αποσπάσω ομολογία.
Έχουμε από την εφημερίδα Πρωία, έχω βρει εκεί πέρα, η εφημερίδα Πρωία λέει της Λαρίσης το 1928 ανέφερε ένα βασανισμό για να αποσπάσουν ομολογίες από μία γυναίκα εις βάρος του συζύγου της, ο οποίος θεωρεί το ύποπτος, τελέσος ενός εγκλήματος, και για να αποσπάσουν αποδείξεις, μάλλον όχι ομολογία, γιατί την ομολογία την κάνει ο δράστης, της ασκήσανε βασανιστήριο στο μωράκι που θύλαζε. Πράγμα δηλαδή το οποίο ήταν φρικτό. Ήρθε στο φως βέβαια, αλλά μιλάμε για 1928, ήταν μια άλλη εποχή. Είχε βέβαια ένα φιλελεύθερο πνεύμα, γιατί το Σύνταγμα το 1927 προσπαθούσε να εισάγει μια άλλη πολύ δημοκρατική νοοτροπία στους Έλληνες, αλλά είχαμε τέτοια περιστατικά. Και προχωρήσαμε, φτάσαμε και στην περίοδο της Χούντας, όπου το βασανιστήριο πλέον επεκτάθηκε παντού. Παλαιά μέχρι τη Χούντα θεωρείται ότι μπορούσαμε να βασανίζουμε τους κομμουνιστές και τους αριστερούς, γιατί ήταν μοιάσματα. Όταν η Χούντα άρχισε να βασανίζει και τους δεξιούς, τότε καταλάβαμε όλοι ότι το βασανιστήριο δεν πρέπει για κανέναν, όποια ιδεολογία και να έχει, όποια κατηγορία και να έχει, ό,τι και να έχει κάνει, και πρέπει να αντιμετωπίζεται, να αντιμετωπίζεται με νόμιμα μέσα, με πολιτισμένα μέσα, με ανθρώπινα μέσα. Δεν λέει πουθενά ο νόμος ότι τον ύποπτο τον κρατάω, τον φτύνω, τον απειλώ, τον βασανίζω για να το αποσπάσω ομολογία ή να έχω απόδειξη μαρτυρική. Λέει πουθενά κανένας νόμος τέτοιο πράγμα? Κάθε άλλο. Τα αντίθετα λένε. Και όμως το κάνουμε. Και όμως περνάει. Γιατί? Διότι κάποιοι άλλοι, επαναλαμβάνω, νόμοι ελείπουν και δεν υπάρχουν για να ελέγχουν αυτούς που τους βάλαμε φύλακες των νόμων. Είναι αυτό που λέγανε οι Αμερικάνοι. Κάποιος πρέπει να μας φυλάξει από τους φύλακες. Το λέγανε οι Αμερικανοί και οι Αγγλοσάξονες, και προσπαθούν ακριβώς να έχουν θεσμούς όπου θα ελέγχουν αυτούς στους οποίους ανετέθη η τήρηση των νόμων και η επιβολή του κράτους, law enforcement όπως λένε, η επιβολή των νόμων. Θέλει η πολιτεία προσοχή, θέλει σύνεση για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, και θέλει αρμόδιοι οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό ή επιλέγονται, για να πω την αλήθεια, θα πρέπει να επιλέγονται με κριτήρια την γνώση, την εντιμότητα, την αρετή, και θα το πω και πάλι και θα το λέω και θα το λέω συνέχεια, και όχι επειδή κάποιον το βλέπουμε στην τηλεόραση ή κάποια, ή επειδή έτρεξε, ή επειδή έριξε ακόντιο, ή επειδή πίεσε, ή επειδή πήδηξε μάλλον σε ύψος ή εμπόδια, ή κάποιος επειδή έρχεται στα μνημόσυνα, στα βαφτίσια και χάει χούι μας γελάει και κάνει αστεία και βγαίνει και τραγουδάει τις νύχτες ή τα χαράματα ή τα μεσάνυχτα στα κέντρα. Όχι. Η διοίκηση και η νομοθεσία απαιτεί αρετή και γνώση. Δεν μπορεί να είναι αμαθής κανένας, άσχετος, και να το βάλω να οδηγεί στο καράβι το αεροπλάνο. Θα το τσακίσει. Και πολύ καλά έκανε ο κόσμος και αντέδρασε, και δεν ήταν αρνητικό φαινόμενο, ήταν θετικό φαινόμενο, ότι στις εκλογές είχαμε μία αποχή του ύψους 55% με 60%. Δεν ήταν αδιαφορία. Λένε ότι στην Αμερική δεν πάει ο κόσμος και ψηφίζει, ή στη Σουηδία ψηφίζουν το 20%. Δεν πάνε γιατί είναι στρωμένα όλα. Γιατί είναι σιδηρόδρομο το κράτος. Και σου λέει τι να πάω, ούτως ή άλλως το κράτος θα δουλέψει. Δουλεύει, ας πάνε να ψηφίσουν και το 20%. Το ίδιο είναι και στην Αμερική και στην Αγγλία και εδώ και εκεί. Στην Ελλάδα όμως δεν πήγαν από αντίδραση. Διότι είπαν τι να πάμε, τα ίδια πάλι. Σαν το Στάλιν. Ο Στάλιν τι έκανε, έπαιρνε, έλεγε ότι κυβερνάν τα συμβούλια του λαού. Αν διάβαζε κανείς το Σταλινικό Σύνταγμα, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Αγία Γραφή. Τα πάντα κυβερνούσε η βάση, ο λαός, τα συμβούλια του λαού. Ναι, αλλά πώς εκλέγονταν τα συμβούλια του λαού? Έπαιρνε ο Στάλιν στο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, ή στα ψηφοδέλτια, και έλεγε αυτός και αυτός και αυτός. Τους έβαζε. Από εκεί διαλέξτε ποιον θέλετε. Το ίδιο είναι και τώρα. Το ίδιο είναι και τώρα. Θέλει κανείς έντιμος άνθρωπος να κατέβει να προσφέρει, πρέπει να πάει παρακαλάει τον αρχηγό να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Και αν τον βάλει στο ψηφοδέλτιο, θα είναι υποχρεωμένος στον αρχηγό. Άρα πρέπει να αλλάξει, και εκεί είναι η βάση, εκεί είναι η λύση, θα έλεγε κανείς, ή από τις βασικές λύσεις του προβλήματος, στον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων του λαού, είτε αυτοί οι αντιπρόσωποι είναι βουλευτές,
είτε περιφερειάρχες, είτε δήμαρχοι, είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός πολύ σοφά αντέδρασε, πολύ σωστά αντέδρασε και μακάρι έτσι να αντιδράσει, όχι βία, γιατί η κοινωνία στην Ελλάδα και η ιστορία όπως εξελίσσεται έχει φόβους. Έχει φόβους για βίαιες εξελίξεις, όχι βία, όχι προς Θεό, διότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Μπορούμε να αντιδράσουμε ειρηνικά, μαχητικά, αλλά ειρηνικά, χωρίς να παρανομήσει κανείς, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Ένας ωραίος τρόπος ήταν αυτή η αποχή. Μακάρι να ανέβει κι άλλο 70-80% και να συνοδευτεί πλέον από αυτό που τρέχουν να υφαρπάσουν οι παλαιοκομματικοί πιο. Να προωθηθούν πλέον καινούργιοι άνθρωποι, ανεξάρτητοι στο φρόνημα, δημοκράτες στην ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι κάτι αόριστο. Υλοποιείται όμως από τους συγκεκριμένους ανθρώπους με τους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Και να προωθηθούν άνθρωποι έντιμοι. Ο καλός φίλος, ο καλός γείτονας, ο καλός πολίτης θα είναι και καλός ηγέτης και καλός δημοτικός σύμβουλος και καλός δήμαρχος και καλός περιφερειάρχης και καλός βουλευτής. Οι καραγκιόζηδες εντός εισαγωγικών ή εκτός, οι λαοπλάνοι, οι δημαγωγοί, αυτοί οι οποίοι είναι καλοί να παίζουν μπάλα, καλοί χρυσοί άνθρωποι, αυτές που είναι πολύ όμορφες, με πολύ ωραίους γλωτούς και στήθος και μάτια και ωραία, είναι καλές για να είναι όμορφες, όχι για να διοικούν. Δεν ξέρουν δημόσιο δίκαιο, δεν ξέρουν διοικητικό, δεν έχουν την πείρα της ζωής. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουν οι Έλληνες, το δεύτερο σκαλί, πέραν της αποχής, να αρχίσουν πλέον να παίρνουν πρωτοβουλίες, να προωθηθούν στην αντιπροσώπευση, είτε στη Βουλή, γιατί πρέπει να αποκτήσουμε Βουλή ελεύθερη, ελεύθερων βουλευτών, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στο συνδικαλισμό εντίμων ανθρώπων, σωστών, που τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε από πρώτο χέρι. Αν δεν τους γνωρίζω, δεν ψηφίζω κανένα. Δεν σημαίνει επειδή βλέπω κάποιον στην τηλεόραση θα τον ψηφίσω, αν δεν τον ξέρω καλά, αν δεν ξέρω το χαρακτήρα του. Καλύτερα δεν θα πάω. Αλλά άμα πάω και ψηφίσω και ρίξω την ψήφο μου, θα τη ρίξω εκεί που αξίζει. Μόνον έτσι, αν οι λαοί αρχίσουν να συμμετέχουν στη δημοκρατία, τότε θα δούμε καλύτερες ημέρες. Γιατί ο λαός στο σύνολό του είναι ένας καλός άνθρωπος. Και αν κάνει ένα λάθος, θα το διορθώσει μόνος του. Και η διόρθωση θα είναι στερεή, θα είναι παγία. Δεν είναι τυχαίο που λέμε φωνή λαού, οργή Θεού. Γιατί? Διότι ο λαός, τονίζω και πάλι, είναι η κοινωνία, είναι η βάση και ο οποίος λαός πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην άσκηση της εξουσίας. Να συμμετέχει, να νομοθετεί, να ελέγχει, να δικάζει με ορκωτά δικαστήρια όπως έχουν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, οι Ελβετοί. Αυτό το φαινόμενο το δικό μας να έχουμε μόνον επαγγελματίες δικαστές δεν υπάρχει σε καμία δημοκρατία. Διότι η συμμετοχή του λαού στην δικαιοσύνη δεν είναι θέμα δικαστικού συστήματος, πώς δικάζει κανείς, αλλά είναι θέμα δημοκρατίας, συμμετοχής του λαού και στην εξουσία που λέγεται απονομή δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε απόψε. Θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές, όπου θα σας παρουσιάσω μία αλληλογραφία στις προσεχές εκπομπές, γιατί στην επομένη θα είμαι με κάποιον άλλο καλεσμένο. Αλλά σύντομα θα σας παρουσιάσω μία αλληλογραφία ανάμεσα στον Αδαμάντιο Κοραή και στον τότε Αμερικανό πρόεδρο Τόμας Τζέφερσον.